Οι ενορίε τη Μητροπόλεω Αλεξανδρουπόλεω διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τι ενορίε τη Μητροπόλεω Αλεξανδρουπόλεω μέσα από αφηγήσει ενωριτών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μα γνωρίσει και να μα φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μα. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγο Κωστάκη, ιεροκήρυκα τη Ιερά Μητροπόλεω. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλος Αλεξανδροπόλος Τραϊανουπόλος και Σαμοθράκης, Σα χαιρετούμε και σα ευχόμαστε η χάρις του Χριστού να είναι μαζί σας. Στη σημερινή μα εκπομπή θα ασχοληθούμε με το χωριό του Φυλακτού και την ενορία του τον Άγιο Νικόλαο. Το Φυλακτό ανήκει στο Δήμο Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου που βρίσκεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης σύμφωνα με τη διοικητική διέρεση της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η επίσημη ονομασία είναι το φυλακτόν. Έδρα του Δήμου είναι το σουφλί. Κατά τη διοικητική διέρεση της Ελλάδας με το σχέδιο Καποδίστριας, μέχρι το 2010, το φυλακτό ανήκε στο τοπικό διαμέρισμα φυλακτού του πρώην Δήμου Τυχερού νομού Εύρου το 2001 το φυλακτό είχε πραγματικό πληθυσμό 387 κατοίκους το φυλακτό βρίσκεται βορειοανατολικά της Αλεξανδρούπολης επί της εθνικής οδού Αρδανίου Καστανιών κοντά στη δυτική όχθη του Εύρου βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από το Τυχερό χωριό γραφικό και νοικοκυρεμένο το παλιό του όνομα Σιμιλί Προέρχεται από τη λέξη σιμέν, που σημαίνει «ακρίτας, φύλακας». Το χωριό φαίνεται να πήρε το όνομά του από τις δύο γέφυρες που ήταν φυλάκια. Οι κάτοικοι του είναι πρόσφυγες από τα χωριά της ανατολικής παρέβριας περιοχής της Μακράς Γέφυρας και εγκαταστάθηκαν εδώ μετά το 1922. Μετά το 1987 το χωριό ακολουθεί ανωδική πορεία, όμοια με αυτή του τυχερού από τη δυτική έξοδο του χωριού προχωρώντας προς τις παρυφές του δάσους, σε ένα ξέφωτο όπου αναβλύζει ζεστό νερό και υπήρχαν λουτρά ιστερορωμαϊκής εποχής, βρίσκονται ξύλινα σπιτάκια. Ένα συγκρότημα αναψυχής κατάλληλο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναμένεται σύντομα να λειτουργήσει ως δασικό χωριό. Στο φυλακτό βρίσκεται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα απολυθωμένα δάση της Ευρώπης. Έχει βρεθεί κορμός δρυός 20 μέτρων και το παλαιότερο της Ελλάδος με ηλικία περίπου 40 εκατομμυρίων ετών. Το γεγονός αυτό έφερε το φυλακτό στο προχήνιο του παλαιοντολογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το απολυθωμένο δάσος δημιουργήθηκε εξαιτία των ευνοϊκών συνθήκων απολύθωσης και συνδέεται άμεσα με την ηφαιστιακή δράση που υπήρχε στην περιοχή πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Η ηφαιστιακή δράση δημιούργησε θερμά διαλύματα πλούσια σε διοξίδιο του πυρητίου που εισέδησαν και διαπότησαν τα ηφαιστιακά πετρώματα στα οποία βρίσκονταν ήδη οι κορμοί των δέντρων και έτσι άρχισε η διαδικασία της απολύθωσης, δηλαδή η αντικατάσταση μόριο προς μόριο της οργανικής φυτικής ύλη από ανόργανα υλικά του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση του απολυθωμένου δάσους της ευρύτερης περιοχής φυλακτού η απολύθωση είναι τέλεια. Διατηρούνται σε άριστη κατάσταση τα εξωτερικά μορφολογικά γνωρίσματα των κορμών των δέντρων. Παραδείγματος χάρη, η αυξητική δακτύλη, ο φλοιός, καθώ επίση και η εσωτερική δομή του ξύλου από την μικροσκοπική μελέτη τη οποία προσδιορίζεται το γένο και το είδο του απολυθωμένου δέντρου. Οι ανασκαφές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον παλαιοντολόγο καθηγητή Ευάγγελο Βελιτσέλο συνεχίζονται. Το υποκατασκευή μουσείο στο οικοτουριστικό κέντρο Τυχερού θα φιλοξενήσει όλα τα ευρήματα και θα χρησιμεύσει ως κέντρο έρευνας και αποκατάσταση των απολυθωμένων ευρήματων. Τεμάχοι από τα απολυθωμένα ευρήματα βρίσκονται στο προάβλιο του Κέντρου Οικοτεχνίας Χειροτεχνίας Φυλακτού και στο πάρκο του χωριού, ενώ έξω από το χωριό βρίσκεται ο κορμός απολυθωμένης βελανιδιάς μήκους 20 μέτρων και διαμέτρου 1,5 μέτρου, του οποίου η ηλικία υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα και αποτελεί μοναδικό εύρημα για τον ευρωπαϊκό χώρο. Μικρό εκθετήριο με δείγματα απολυθωμένων ευρημάτων της ευρύτερης περιοχής λειτουργεί στο τουριστικό κέντρο τυχερού στην είσοδο του χωριού δίπλα στη λίμνη. Τα ευρήματα είναι απολυθωμένα φύλλα κανέλας, φτέρης, προγονικής μορφής δριός, φύλλα του δέντρου του καφέ, του καουτσούκ και φύλλα της προγονικής μορφής της αμπέλου ιδιαίτερα σπάνια τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Για να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για το φυλακτό και την ενορία του τον Άγιο Νικόλαο έχουμε καλέσει σήμερα στην εκπομπή μας τον ιερέα εφημέριο της ενορίας Πατέρα Πασχάλη Μέλιο και τον κύριο Ευάγγελο Γεμουσακάκη κάτοικο φυλακτού. Πάτερ Πασχάλη, καλώς ορίσατε την ευχή σα. Σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μα κάνατε να έρθουμε στην εκπομπή σα, Πάντερ Θεολόγε. Την ευχή του Χριστού να έχετε κι εσείς και όλοι οι ακροατέ μα. Είναι για μα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρευρεθούμε εδώ και να μιλήσουμε για την ιστορία και τα έθιμα του ναού και τη ενορίας μα. Κύριε Ευαγγέλη, καλώ ορίσατε. Και εγώ με τη σειρά μου σα ευχαριστώ πολύ και σα καλωσορίζω κι εγώ για την τιμή πραγματικά είναι τιμή για μας εδώ να δείξουμε ό,τι έχουμε για το χωριό μας και να αναφέρουμε και την ιστορία του είμαστε στη διάθεση σας ό,τι θέλετε πολύ. να σας απαντήσουμε και για μας είναι τιμή και είναι ιδιαίτερη ευλογία η παρουσία σας εδώ στο στούντιο του σταθμού μας πείτε μας αν κατάγεστε από το φυλακτό εγώ κατάγομαι από το Φυλακτό και μένω στο Φυλακτό από τότε που γεννήθηκα. Εκεί μένουν και οι δικοί μου και οι συγγενείς μου και όλοι. Οπότε πιθανολογούμε ότι γνωρίζετε ποια είναι η ιστορία του Φυλακτού και θα μπορέσετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το χωριό του Φυλακτού. Ναι, σαφώς τη γνωρίζω την ιστορία του χωριού μου και από τους προγόνους μου και από ένα βιβλίο κάποια στιγμή που εκδόθηκε. Έχω τις πληροφορίες. Από πότε λοιπόν υφίσταται το χωριό του φυλακτού εδώ στην περιοχή μας, στο νομό Εύρου. Ε, το χωριό μας υφίσταται από τις 5 Δεκάτου του 1922, που ήρθαν οι πρόγονοί μας από πέρα. Τι συνέβη τότε στις 5 Δεκάτου του 1922. Όπως θα ξέρετε με, τη, με την αλλαγή των πληθυσμών και όλα αυτά, οι δικοί μας ήταν σχεδόν απέναντι από το χωριό Αμόριο. Εκεί ακριβώς περίπου ήταν τα χωριά μας. Περάσανε από εδώ μεριά στο Σουφλί, μείναν για λίγο εκεί για να δουν πού θα πάνε να εγκατασταθούν. Από το Σουφλί πώς κατέληξαν, πώς κατέβηκαν μέχρι το φυλακτό. Από το σουφλί το λίγο καιρό που μείνανε εκεί πέρα οι διάφοροι φίλοι και γνωστοί τους τους προτείναν την περιοχή του φυλακτού γιατί είχε γόνιμη παιδιάδα και δάσος για την κτηνοτροφία τους. Μάλιστα, οι λόγοι λοιπόν της μετακίνησης από το σουφλί στο φυλακτό ήταν η γόνιμη παιδιάδα και ναι. το δάσος. Υπάρχει υπάρχει. Για την κτηνοτροφία του, γιατί αυτέ ήταν οι ασχολίε, κτηνοτροφία και γεωργία. Υπάρχει προγενέστερη ονομασία του φυλακτού, Ναι, υπάρχει. Το φυλακτό λεγόταν Παλιά Σιμιλί, το οποίο είναι τουρκική λέξη, γιατί εκεί που πήγαν οι πρόγονοί μα ήδη υπήρχε τουρκικό χωριό. Ε, το όνομα, το Σιμιλί, είπαμε ότι είναι τουρκικό όνομα και σημαίνει φυλάκιο και παραπέμπει σε στρατιωτική οχύρωση. Αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό με δεδομένη τη γεωμορφολογία του χωριού που βρίσκεται στη βάση ενός λοφίσκου, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός φυλακίου για να... την επιτήρηση του κάμπου και του ποταμού Εύρου όπου η εγκατάσταση φρουράς ήταν προβληματική λόγω των πλημμυρών. Ε, επίσης η λέξη σιμιλή προέρχεται από την τουρκική λέξη «σημένιδες» η οποία λέξη «σημέν» θα πει «ακρίτας» φύλακας. Έτσι το ελληνικό όνομα φυλακτό είναι μια απλή μετάφραση αυτού του τουρκικού ονόματος. Πόσοι κάτοικοι κατοικούν μόνιμα στις ημέρε μα στο φυλακτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μεταξύ 235 και 250 κατοίκους ανάλογα με τις εποχές. Από αυτούς τους κατοίκους πόσες οικογένειες προέρχονται από τους Παλαιούς πρόσφυγες που ήρθανε το 22. Όλοι σχεδόν είναι πρόσφυγες εκτός αυτή τη στιγμή από δύο οικογένειε, η οποία η μία είναι από τον πόντο της Ρωσίας και μία οικογένεια η οποία είναι αρμένικη. Μάλιστα. Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού, τι θα λέγαμε για το φυλακτό. Το 80% των κατοίκων είναι από 50 έως 85 ετών. Και το 20%, και το 20 είναι οι νέοι από 50 και κάτω. Πράγμα που σημαίνει ότι... Για γερασμένα χωριά. Για ένα χωριό με τον μεγαλύτερο πληθυσμό να είναι πληθυσμό γερόντων. Γερόντων, έτσι ακριβώς. Ποιε είναι οι ασχολίες των νεωτέρων κατοίκων του φυλακτού εκτός από τις ασχολίες των συνταξιούχων. Έτσι ακριβώς που το είπατε, οι ασχολίες των συνταξιούχων, οι πιο, οι πιο πολλοί είναι συνταξιούχοι και ε, το μικρό ποσοστό των νέων που υπάρχουν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία. Αγρότες. Μάλιστα. Το φυλακτό ως τόπος, ως περιοχή, mm. τι προσφέρει αυτή τη στιγμή στους κατοίκους του από πλευράς ψυχαγωγίας, από πλευράς εκπαίδευσης από πλευράς δραστηριοτήτων. Να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιος πολιτιστικός σύλλογος στο φυλακτό. Ε, στο φυλακτό όπως και σε όλα τα χωριά στην επαρχία η, η συνήθεια στα σχολεία είναι τα καφενεία. Στο φυλακτό υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα χώρο μια καφετέρια και ένα καφενείο και για τις γυναίκες ένα σύλλογο γυναικών ο οποίο δραστηριοποιείται πιο πολύ την περίοδο του πανηγυριού με χορούς και τέτοια. Ε, πείτε μας πώς συνδέεται το φυλακτό με το πλησιέστερο αστικό εμπορικό κέντρο. Ε, οι κάτοικοι του φυλακτού μετακινούνται βασικά για τις πρώτες πρώτες ανάγκες προς το τυχερό και για μετέπειτα πιο σοβαρές προς το σουφλί είτε με γιο ταχύδι τους μέσα είτε με τη συγκοινωνία, με τρένο και λεωφορείο. Υπάρχει τακτική συγκοινωνία. Ναι, υπάρχει τακτική συγκοινωνία και για το στο τυχερό, το λεωφορείο που πάει για τα παιδιά για το γυμνάσιο και για το σουφλί κάθε μέρα. Το φυλακτό έχει να μας δείξει κάποια πρόσωπα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από το χωριό έτσι σημαντικά πρόσωπα για την προσφορά τους στην περιοχή μας Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα για τον πρώην Δήμαρχο του Τυχερού τον κύριο Χατζόπουλο Χρήστο ο οποίος δεν τέλησε τρεις αν δεν κάνω λάθος περιόδους Πρόεδρος Κοινότητας Φυλακτού άλλες τρεις περιόδους σαν δήμαρχος του, του παλιού Δήμου Τυχερού και μία περίοδο σαν υπερνομάρχης. Νομίζω ότι ο κ. Χατζόπουλος έκανε τομές μεγάλες και στο Τυχερό και στο Φυλακτό πέρα από το ότι ο οποίος έφερε στην περιοχή μας την καλλιέργεια του Σπαραγγιού μια παραγωγή πάρα πολύ αποδοτική και επαναστατική για να μπορώ να πω για εκείνα τα χρόνια Σπαραγγι. Έχουμε κάποια... Και κάτι άλλο με συγχωρείτε ε, Θα ήθελα να έτσι Να, υπενθυμ... να τονίσω Είναι και μια, ένα χορευτικό Που είχαμε Με παραδοσιακά τραγούδια τα, τα, Το οποίο τραγουδούσε Μόνο του και χόρευε Χωρίς ορχήστρα Αυτό το συγκρότημα βραβεύτηκε Είχε και συμμετοχές Στο Μέγαρο Μουσικής είχε συμμετοχή στο Ερόδιο Θεάτρο. Σήμερα όμως δεν, δεν υφιστάται. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αν θέλαμε να αναφερθούμε στα έθιμα του χωριού, του φυλακτού, έχουμε να πούμε κάτι. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έθιμα που να τηρούνται στο φυλακτό. Υπήρχε όμως ένα παλαιότερα ένα πολύ ωραίο έθιμο, το έθιμο της Κορτοπούλο το οποίο το έθιμο της Κορτοπούλας γινόταν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Μεταγενέστερα το δρόμενο ξεκινούσε μετά την ε, απόλυση της Εκκλησίας, την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων. Η Κορτοπούλα, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ένα πλουσιό κόριτσο, πολύ όμορφο. Οι γονεί τη την είχαν μονάκριβη, γι' αυτό και δεν την άφηναν να κυκλοφορεί μόνη τη. Τη συνόδευε πάντα ένα γεροδεμένο νέο, μαυρισμένο στο πρόσωπο, άγριο στι εκφράσει του, φορώντας μαύρα ρούχα με καπέλο και στη μέση ένα μεγάλο κουδούνι οριχάλκινο με δυνατό ήχο. Περασμένο από, πίσω, από το πίσω μέρος της ζώνης του, έχοντας όμως και μια μεγάλη μαγκούρα. Η μαγκούρα είναι η βέργα. Στην αναβίωση του εθίμου, το ρόλο του Σκοτοπούλας έπαιζε ένας άντρα που φορούσε παλιά γυναικεία χοντρά, πολύχρωμα ρούχα, φορούσε την φυλαχτιώτικη γυναικεία ενδυμασία, ο δε Αράπης και αυτός άντρας φορτωνόταν με περισσότερα αντικείμενα. Κρατούσε ένα ξύλο το οποίο ήταν από κρανιά και το χρησιμοποιούσε για να χτυπήσει όσους ενοχλούσαν την κορτοπούλα και τον αλίβανε με κρόκο αυγού για να γυαλίζει. Σκόρδα, κρεμμύδια, κουδούνια ήταν κρεμασμένα πίσω από τον Αράπη. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο ζευγάρι μεταφιεσμένων, τη γυναίκα και τον άντρα. Εκτός από αυτούς, στο δρόμενο συμμετείχαν παλιά μόνο άνδρε, οι καλαντάρεδες, Αυτοί πηγαίνανε μπροστά από το ζευγάρι και λέγανε τα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του χωριού παίρνοντα δώρα. Ε, θα αναφέρουμε ένα μικρό στίχο από το τραγούδι που λέγανε. Ε, σε αρχοντων σπίτια βγαίνουμε, σε αρχοντικά θα πάμε. Μαρί Κορτοπούλα και Γιγκέζλα Στυρνοπούλα. Αυτός ήταν ένας μικρός στίχος από ολόκληρο του τραγούδι. Από αυτούς ένας κρατούσε ένα καλάθι για τα κεράσματα που θα παίρνανε από τα σπίτια που περνούσαν. Επίσης είχαν και σάκους για να βάζουν το αλεύρι που θα τους δίνανε. Στο καλάθι βάζανε το χοιρινό, το παστό, τα λουκάνικα και διάφορα άλλα πράγματα. Σε κάθε σπίτι το ζευγάρι και η συνοδεία του δεχόταν δώρα αφού πρώτα τραγουδούσε. Η πομπή της Κορτοπούλας συνοδευόταν και από άλλα άτομα τα οποία επιδίωκαν ε, ε, να αποσπάσουν από τον Αράπη την Κορτοπούλα. Ο Αράπης Προσπαθούσε να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο με εξολοδαρμό όσου το επιχείρουσαν. Ένα... Αυτό ήταν το έθιμο. Ένα έθιμο ωστόσο κουλάς. ξεχασμένο στι ημέρε μα. Ξεχασμένο, αλλά το πάρα οποίο πολύ ωραίο. Έχει γράψει ιστορία στην Βέβαια. περιοχή του Φυλακτού και δεν το έχουμε ακούσει σε άλλε περιοχέ, σε άλλα χωριά εδώ τη Μητρόπολη μα. Ε, κάτι ακόμα να μα πείτε. Αν μπορούμε να συνδέσουμε το Φυλακτό με κάποιο ιστορικό γεγονός δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αν κάτι θα μπορούσαμε να συνδέσουμε με το φυλακτό, είναι η επίσκεψη του παλαιού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Στεφανόπουλου, ο οποίος πέρασε από το χωριό, αλλά όχι ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ως αρχηγός κόμματος της Διανά, περίπου στα μέσα της δεκαετίας από το 1985 Μέχρι το 1994 δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο έτος ήταν. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαγγέλη. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ακολουθεί μουσικό διάλειμμα. Πασχάλη πείτε μας από πότε έχει ιδρυθεί η ενορία του Αγίου Νικολάου στο φυλακτό. Η ενορία Αγίου Νικολάου στο φυλακτό λειτουργεί από παλιά. Από την στιγμή μπορούμε να πούμε που οι πρόσφυγες μετακινήθηκαν από την Ανατολική Θράκη και ήρθαν στην περιοχή. Έλαβε όμως νομική υπόσταση φέτος το 2015 στις 3 Απριλίου με το 510 φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την αναγνώριση συστάσεως ενωριών της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, σύμφωνα προς το άρθρο 25 του νόμου 4301 κάθετος 2014. Η ενωρία είναι το ανήκει στον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο προστάτης Άγιος μας, στον οποίο αφιερώθηκε ο ναός με το κτίσιμό του. Πότε οικοδομήθηκε ο Ναός του Αγίου Νικολάου, γνωρίζουμε? Όπως προείπαμε, Πάτερ, η σημερινή κάτοικη του φυλακτού είναι απόγονοι Ελλήνων ορθοδόξων προσφύγων εξ Ανατολικής Τράκης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον οικισμό το 1922. Έπειτα από την ίδρυση τριτάξιου δημοτικού σχολείου το έτο 1932, επόμενος στόχος των κατοίκων έγινε η ανέγερση ενός uh, ναού. Έτσι σχηματίζεται μια επιτροπή η οποία κινητοποιείται και αρχίζει να κάνει εράνους με την άδεια της Μητροπόλεως Σουφλίου επί Μητροπολίτου Ιωακήμ Καβίρη στον νομό Εύρου αλλά και τον νομό Ροδόπης. Τώρα θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή στον ηρμό των σκέψεών σας και μια μικρή εκκλησιαστική παρένθεση σε αυτό το σημείο Βεβαίως, κυρίως πάτε. για τους ακροατές μας ίσως και για τους κατοίκους της εκεί περιοχής της περιοχής του φυλακτού και των γύρω οικισμών για να πούμε μερικά λόγια περισσότερα για αυτό που μόλις πριν από λίγο μας προείπατε για την Μητρόπολη Σουφλίου να πούμε ότι κάποια χρονική περίοδο ιδρύθηκε, έζησε για μια δεκαετία και έπαυσε να λειτουργεί, καταργήθηκε η μητρόπολις Σουφλίου. Και επιτρέψτε μου να διαβάσω τα αίτια σύστασης της Μητροπόλεως Σουφλίου όπως είναι καταγεγραμμένα στο πόνημα, στη μονογραφία, στην εκκλησιαστική μονογραφία του κυρίου Μιχαήλ Πατέλη, γνωστού ευρύτη ιστοριοδίφη, ένα πόνημα το οποίο επιγράφεται Ιερά Μητρόπολης Σουφλίου 1924-1934. Διαβάζουμε λοιπόν στην αρχή αρχή του βιβλίου. Έτια σύστασης της Ιεράς Μητροπόλεως Σουφλίου. Τα συγκλονιστικά γεγονότα που άρχισαν τον Αύγουστο του 1922 απέληξαν στην καταστροφή του εκεί θρακικού, μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού. Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Οι 750.000, δηλαδή τα 3 τέταρτα των προσφύγων, εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Από αυτούς που εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, οι 500.000 ήταν αγρότες και οι 250.000 αστεί. Για τους αγρότες, δημιουργήθηκαν 1630 νέοι οικισμοί. Η ανωτέρα συντελεστής ακοσμογονία επηρέασε ριζικά όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, επομένως και την πνευματική και εκκλησιαστική ζωή του τόπου. Για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πνευματικές ανάγκες των προσφύγων αλλά και των τόπιων πληθυσμών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την υπαριθμόν 3987 κάθετος 16 1924 απόφαση της Ιεράς Συνόδου σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών προέβη σε αναδιάρθρωση των υφιστάμενων Μητροπόλεων. Η αναδιάρθρωση έγινε με τη δημιουργία 21 νέων Μητροπόλεων. Σε κάθε επαρχία δημιουργήθηκε και Μητρόπολη. Πέραν της Μητροπόλεως Σουφλίου οι υπόλοιπες νέες Μητροπόλεις ήταν οι εξής Νέα Ορεστιάδος, Καβάλας, Ζήχνης, Νιγρίτης, Σιδηροκάστρου, Νευροκοπίου, Κίτρους, Λαγκαδά, Πολιανής, Αρδαμερίου, Καμπανίας, Ιερισσού και Αγίου Όρους, Γενιτσών και Γουμενίσης, Νεοπελαγωνίας, Μετσόβου, Φιλιατών και Γυρομερίου, Ικαρίας, Καρδαμήλων, Πλομαρίου και Θάσου εκτός των ανωτέρων λόγων υπήρχε και ένας ακόμα βασικός λόγος για τη δημιουργία νέων Μητροπόλεων. Υπήρχαν πολλοί Μητροπολίτες και επίσκοποι χωρίς έδρα λόγω της συρρήκνωσης του ελληνισμού. Έτσι δημιουργήθηκαν οι νέες Μητροπόλεις που ήταν προσωποπαγείς και προσωρινές. Μόλις χείρευσε η Μητρόπολη Χίου το Φεβρουάριο του 1931, κατέλαβε τη θέση ο Μητροπολίτης Ορεστιάδος Πολύκαρπος με αποτέλεσμα η Μητρόπολη Ορεστιάδος να καταργηθεί. Έτσι έγινε και με τη Μητρόπολη Σουφλίου το 1934. Όταν απεβίωσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Γερβάσιος στις 31 Μαΐου του 1934, την κενωθήσα θέση στην Αλεξανδρούπολη κατέλαβε ο Μητροπολίτης Σουφλίου Ιωακήμ. Με συνοδική απόφαση γινόταν αυτόματα η κατάργηση της Μητρόπολης. Οι Μητροπολίτες που τοποθετήθηκαν στις 21 Ανωτέρω Μητροπόλεις ονομάστηκαν Εμπερίστατοι. Με την ίδρυση της Μητρόπολης Σουφλίου, πρώτος Μητροπολίτης τοποθετείται ο από παραμυθία και φιλιατών νεόφυτος Γκοτζαμάνης ή Γκοτζαμανίδης. Το 1926 γίνεται ανταλλαγή Μητροπολιτών. Ο Μητροπολίτης Ικαρίας Ιωακήμ έρχεται στο Σουφλί και από το Σουφλί ο Μητροπολίτης Νεόφιτος Κοντζαμάνης μετακινείται στην Ικαρία. Η Μητρόπολη Σουφλίου περιελάμβανε όλα τα χωριά της επαρχίας Σουφλίου, υποδιοίκηση Σουφλίου, τα οποία εκείνη την χρονική περίοδο ήταν Γιανούλη, Γαβριά, δομπράβα, κτήμα, σιδηρό, κορνοφολιά, λικόφι, δαδιά, κοτρονιά, πεσάνι, τρεις μίλι, λαγινάς, θυμαριά, λύρα, τάβρι, τυχερό, φυλακτό, αμυγδαλιά, βυρίνι, κυτρινόπετρα, λευκίμη, προβατόνα, αρδάνιο, μάνθια, τριφύλι, βρυσούλα, γεμιστή, κήπη, πέπλος, πόρος, κυριακή, μεγάλο δέριο, μικρό δέριο, τάρσιο, πυρόλιθος. Το 1931 με συνοδική απόφαση στην Αθήνα και με τη συγκατάθεση του Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ιωακήμ παραχωρήθηκαν προσωρινά στη Μητρόπολη Σουφλίου τα παρακάτω χωριά Μάνδρα, Λάβαρα, Κισάριο, Αγριάνη, Πρωτοκλήση, Μαυροκλήση και Κόριμβος. Τα χωριά αυτά παραχωρήθηκαν στην Μητρόπολη Σουφλίου για το λόγο ότι καταργήθηκε η Μητρόπολη Ορεστιάδας και η Μητρόπολη Διδημοτήχου γιγαντώθηκε. Με την αναχώρηση του Ιωακήμ από το Σουφλί, την 8η Ιουνίου 1934 και την κατάργηση με συνοδική απόφαση της Μητρόπολης Σουφλίου με την ίδια απόφαση, τα χωριά Δαδιά, Κορνοφολιά, Γιανούλη, Σιδηρό, Κοντρονιά και όσα βρίσκονται βόρεια του Σουφλίου υπήχθησαν στη Μητρόπολη Διδημοτήχου. Τα χωριά από τη Λυκόφη και Νότια υπήχθησαν στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Στη δεκαετή περίπου λειτουργία της, η Μητρόπολη Σουφλίου άφησε σημαντικότατο φιλανθρωπικό και κοινοφελές έργο. Με τη δημιουργία της, η Μητρόπολη και προσωπικά ο Μητροπολίτης Νεόφυτος πρωτοστάτησαν για την στέγαση και την διατροφή των εκατοντάδων προσφύγων που συνέρεαν καθημερινά. Παράλληλα, με την ενασχόληση για την τακτοποίηση των προσφύγων, οι Μητροπολίτες ανέπτυξαν και κοινοφελή δράση. Δημιούργησαν αρκετούς θρησκευτικούς και κοινοφελείς συλλόγους (Σύλλογο Πολυτέκνων, Άγιος Ιωάννης Ο Ελεήμων, Αποστολική Διακονία, Ταμείων Θείου Κηρύγματος και άλλα. Επίσης έγινε προσπάθεια από τον Μητροπολίτη Ιωακίμ να ανεγερθεί γυροκομείο κοντά στο παρεκκλήσι του προφήτη Λία Αηλιά, του οποίου τα χαλάσματα σώζονται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, λόγω της μετάθεσης του Ιωακίμ στην Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, το έργο έμεινε ημιτελέσ. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός και τα γραφεία της Μητρόπολης στεγάζονταν στο ακίνητο του Ιωάννικου Κόλλη που υπάρχει και σήμερα στην συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγίου Γεωργίου. Οι Μητροπολίτες διέμεναν στην οικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λέκα και Βύρονος. Ο Μητροπολίτης Σουφλίου είχε τον τίτλο Ιερότατος Μητροπολίτης Σουφλίου υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. Τα παραπάνω μας τα λέει ο κύριος Μιχάλης Πατέλης στο πόνημά του στην Εκκλησιαστική Μονογραφία για την Ιερά Μητρόπολη Σουφλίου 1924-1934. Πάτερ Πασχάλη, επανερχόμαστε στην ενορία σας στο φυλακτό για να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το κτίσιμο του ναού του Αγίου Νικολάου. Όπως είχαμε προηπεί πάτερ μου, σχηματίζεται μια επιτροπή η οποία ξεκινάει στον νομό Εύρου και Ροδόπης του Σεράνους για να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Ε, με την συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού πλέον ποσού χρημάτων γίνεται η αγορά πέτρας, ασβέστη, ξυλίας, τσιμέντου, σιδήρου και των υπόλοιπων υλικών που χρειάζονται για την ανέγερση του ναού. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει η ανοικοδόμηση, η οποία έλαβε πέρα στο 1934. Και όπως προείπαμε, αφιερώθηκε ο ναός στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο διασώζεται από τους παλιούς κατοίκους μια πολύ χαριτωμένη ιστορία σε σχέση με το χτίσιμο του ναού μας. Περιμένουμε να μας την πείτε. Η ιστορία Πάτερ Θεολόγη αυτή αναφέρει ότι όταν οι οικοδόμοι είχαν πάρει τα μέτρα για να ανοιχθούν τα θεμέλια του ναού, σε κάποιους από τους κατοίκους του χωριού είχαν φανεί ότι είναι μικρά. Και έτσι πήγανε τη νύχτα κρυβά και μετακίνησαν τους πασάλους με τα σκηνιά, μεγαλώνοντας έτσι τις διαστάσεις του ναού σε αυτές που έχουμε μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Πριν από το χτίσιμο του ναού που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο χωριό. Υπήρχε, προϋπήρχε κάποιος άλλος λατρευτικός χώρος στον οποίο μαζεύονταν οι κάτοικοι του φυλακτού για να τελέσουν τα μυστήρια και κυρίως την Θεία Λειτουργία. Ε, καθότι από πληροφορίες που έχουμε έτσι από τα βιβλία που έχουν συγγραφεί περί της ιστορίας του τόπου ε, δεν αναφέρεται η Αμυδρά αναφέρεται ότι υπήρχε κάποιος λατρευτικός χώρος χωρίς να έχουμε παραπάνω πληροφορίες για το τι ήταν και τι συνέβη δεν βρέθηκε κάτι εκεί πέρα που να... Που... Απλά αναφέρεται αμυδρά ότι υπήρχε κάποιος λατρευτικός χώρος Μάλιστα. Γνωρίζουμε πότε έγιναν τα εγγένεια του ναού του Αγίου Νικολάου Τα εγγένεια του ναού ε, πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο το 1938 από μαρτυρίες που διασώζονται μέχρι και σήμερα από κατοίκους του φυλακτού, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο γεγονός αυτό, μαθαίνουμε ότι με μεγάλη σειροή πιστών τελέστηκε στον ναό αρχιερατική θεία λειτουργία, παρουσία του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως τότε πλέον κυρίου κυρίου Ιωακήμ Καβίρη και της αρχιερατικής συνοδείας. Ο ε, Μητροπολίτης Ιωακήμ που ήταν προηγουμένος Μητροπολίτης α, ε. στο Σουφλή και διαπίμενε το φυλακτό από το Σουφλί από το 1934 έχει μετακινηθεί, όπως προείπαμε, στην Αλεξανδρούπολη και πλέον διαπιμένει το φυλακτό από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα έρχεται το 38 στο Σουφλί και τελεί τα εγγένεια ως Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. Έτσι ακριβώς, πάτρο μου. Και... Έπειτα από την Θεία Λειτουργία διεξήχθη στην πλατεία του χωριού εορταστική πανήγυρη, η οποία περιλάμβανε χορού, τραγούδια και θίασο. Αξίζει πάλι να αναφέρουμε ένα γεγονός που συνέβη εκείνη τη νύχτα, το οποίο χαρακτηρίζει έμπρακτα την χριστιανική αγάπη σε τέτοιες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εκκλησιαστική μας ζωή. Ε, αναφέρεται ότι είχε έρθει ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών από άλλα μέρη, και το γλέντι κράτησε έως αργά σχεδόν ολονυκτία. Τότε με την πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, οι κάτοικοι του χωριού διαμήρασαν όλους τους επισκέπτες στα σπίτια τους και τους φιλοξένησαν με πάρα πολύ αγάπη για την νύχτα. Και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν να γυρίσουν στον τόπο τους, ο καθένας από όπου είχε έρθει. Και απόλαυσαν το γεγονός των εγγενείων και από εκκλησιαστική και από πνευματική, αλλά και από ηλική και κοινωνική πλευρά, είναι... με το γλέντινγκ, την ευοχία και τα φαγητά και κυρίω την φιλοξενία. Συγλικαίνουν την καρδιά μα κάτι τέτοιε ιστορίε που τι ακούμε, είναι πανέμορφες Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω άλλη μια εκκλησιαστική παρένθεση για να διαβάσουμε την βιογραφία του Μητροπολίτη Ιωακήμ Καβύρη, επειδή πολλοί αναφέραμε το όνομά του εδώ στο χωριό του φυλακτού. Ο Ιωακίμ Καβύρης, κατά κόσμος Σπυρίδων γεννήθηκε το 1880 στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Αρχική μόρφωση πήρε στην Αστική Σχολή Σιλιβρίας και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Μόλις απεφύτησε από την Μεγάλη του Γένους Σχολή προσλήφθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο ως βοηθός γραμματέας στο Πατριαρχικό Γραφείο. Για την κατάληψη αυτής της θέσης βοήθησε ο Μητροπολίτης Εφέσου Ιωακήμ, ο οποίος ήταν πρώτος εξάδελφος του πατέρα του. Αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μόλις απεφύτησε χειροτονήθηκε ιερέα στην επαρχία Εφέσου, όπου ο του δεσπότης τον τοποθέτησε αρχιερατικό επίτροπο στις κοινότητες Κασαμπά, Μενεμένης και Μαγνησίας. Παράλληλα με τα ιερατικά του καθήκοντα, ο Ιωακήμ επιφορτίστηκε με την διδασκαλία των θρησκευτικών μαθημάτων στα εκεί σχολεία. Μετά από τρία χρόνια αναγκάζεται λόγω σοβαρής ασθένειας της μητέρας του να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου τοποθετήθηκε αρχικά στο πικρίδιο Χάχκιωη του κερατίου κόλπου και το 1911 στον Άγιο Νικόλαο του Γαλατά. Επίσης παρήχε υπηρεσίες ως μέλος του Πατριαρχικού Πνευματικού Δικαστηρίου και ως γραμματέας της Πανχιακής Αδελφότητας. Οι γονείς του κατάγονταν από τυχείο, αλλά μετά τη μεγάλη σφαγή αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν αρχικά στο Μέγα Ρεύμα στην Κωνσταντινούπολη, και αργότερα στη Σιλιβρία. Από τον Πατριάρχη Γερμανό προήχθησε επίσκοπο Αμφιπόλεως όπου παρέμεινε μέχρι το 1921. Το 1921 χείρευσε η Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου και εξελέγει επί Πατριαρχίας Μελετίου Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου. Το 1922 τα δύο ανωτέρω ελληνικότατα νησιά παραδόθηκαν στην Τουρκία και ο Ιωακήμ μετατέθηκε στη νεοσύστατη Μητρόπολη Ικαρίας και Κορσεών. Το 1926 μετατίθεται στην γενοθήσα θέση της Μητρόπολης Σουφλίου. Στην Μητρόπολη Σουφλίου υπηρέτησε από 20 Νοεμβρίου 1926 έως 8 Ιουνίου 1934. Την 31η Μαΐου 1934 απεβίωσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Γερβάσιος και στη θέση του τοποθετείται ο Σουφλίου Ιωακήμ. Στο χρονικό διάστημα που επίμανε την Μητρόπολη Σουφλίου περίπου 8 χρόνια διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο. Δημιούργησε φιλόπτωχους συλλόγους και προσπάθησε να ανεγείρει γυροκομείο έξω από το Σουφλί στον Ναϊλιά. Δυστυχώς όμως το έργο του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ... γιατί μετατέθηκε από το Σουφλί στην Αλεξανδρούπολη. Εκτός τον ανωτέρο, ο Ιωακήμ πρωτοστάτησε στην δημιουργία συσσητείων... και προσπάθησε για την πνευματική και όχι μόνο... αναβάθμιση της Μητρόπολης Σουφλίου. Με τη μετάθεσή του στην Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως... εξελέγει μέλος της Ιεράς Συνόδου μέχρι το 1941. Για μικρό χρονικό διάστημα... Με την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσάνθου, διετέλεσε πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Ο Ιωακίμ άφησε πλουσιότατο κοινοφελές έργο στη Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως. Έκτισε τον Άγιο Ελευθέριο και την Αγία Κυριακή, την οποία, αν και συνταξιούχος, ήρθε από την Αθήνα και εγγενίασε και διετέλεσε πρόεδρος της ΝΕΑΝ, δηλαδή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ναών με νόμο που έγινε το 1966 και ετέθη σε ισχύ από 1η πρώτου του 1967 το όριο ηλικία για τους Μητροπολίτες. Ο Ιωακήμ που διήγε τότε το 88ο έτος της ηλικία του παρετήθηκε λίγες μέρες μετά την άνοδο των συνταγματαρχών στην εξουσία. Σχεδόν 33 χρόνια διετέλεσε Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. Απεδίμησε Ισκήριον την 17η Φεβρουαρίου 1974 πλήρης ημερών στην Αθήνα και μεταφέρθηκε και τάφηκε στην Αλεξανδρούπολη. Ετάφη μπροστά στο Ιωακίμιο Γυροκομείο. Ο Μητροπολίτης Ιωακίμ είναι ο ίδιος που έφτιαξε τον χώρο αυτό με δικά του χρήματα για να ζεσταίνει, όπως έλεγε, τις καρδιές των απόκληρων και πονεμένων ηλικιωμένων. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του έδωσε το όνομά του σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της. Αυτά όσον αφορά τη βιογραφία και το έργο του Μητροπολίτου Ιωακήμ όταν επίμενε εδώ την Μητρόπολη Σουφλίου αλλά και την Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως για 33 ολόκληρα χρόνια. Πάτερ σε επανέλθουμε στον ναό του Αγίου Νικολάου του Φυλακτού με το πέρασμα των χρόνων από το χτίσιμο, από τα εγγένεια μέχρι στις ημέρες μας ε, μπορείτε να μας πείτε αν έχει υλοποιηθεί μερική ή ολική ανακαίνιση ή αν έχουν γίνει κάποιες πρόσθετες εργασίες στο ναό σας Ναι πάτερ μου ανακαίνιση του ναού μας ε, δεν έχει γίνει ε... ...παρόλο που ε, γιατί ο ναός μας είναι σε γενικές γραμμές αρκετά καλή κατάσταση. Αλλά κατά καιρού πραγματοποιούνται διάφορες εργασίες για την συντήρησή του. Αυτές αφορούν κυρίως στην συντήρηση των τείχων από την φθορά... ...και την υγρασία που είναι έντονη λόγω του ποταμού Εύρου που είναι, περνά κοντά από το χωριό. Επίσης πριν λίγους μήνες ξεκίνησαν εργασίες για την ανανέωση του προάβλιου χώρου... Και του τείχου γύρω από αυτόν και στα μελλοντικά μας σχέδια είναι να φτιάξουμε λίγο την οροφή του ναού η οποία δεν είναι σε άσχημη κατάσταση αλλά χρειάζεται, χρειάζεται κάποιες επισκευές. Κάποιες επισκευές. Ε, μπαίνοντας μέσα στο ναό ο ενορίτης ή ο επισκέπτη τι είδους εικόνες συναντάει. Τα εικονίσματα να πούμε καταρχάς στο τέμπλο του ναού μας έχει ζωγραφίσει το έτος 1935 ο σουφλιώτης αγιογράφος κύριος Ηλίας Παπαποστόλου για τον οποίο να πούμε λίγα στοιχεία γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε το 1876 απεβίωσε στις 12 Απριλίου του 1962 σε ηλικία 86 ετών και διατηρούσε ατελείε αγιογραφίας στο σουφλί. Τα δε εικονίσματα με τα οποία διακόσμησε το τέμπλο του ναού μας είναι από δεξιά της ωραίας πύλης κατά σειρά η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακολουθεί ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Μόδεστος, ο Άγιος Δημήτριος και ο Άρχον Γαβριήλ στην Θήρα. Από τα αριστερά της ωραίας πύλης έχουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, τον προστάτη μας Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αντώνιο, Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Γεώργιο και στην αριστερή θύρα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι εικόνες αυτές είναι ιδιαίτερης ομορφιάς και σε αρκετά καλή κατάσταση δεδομένου το ότι φτιάχτηκαν όπως είπαμε το 1935. Ο δε υπόλοιπος ναός είναι επίσης πολύ όμορφα γεωγραφημένος χωρίς όμως να περιλαμβάνει εικόνες κάποιας ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. Μάλιστα. παρακλήσια ή εξοκλήσια η ενορία του Αγίου Νικολάου στο φυλακτό. Ε, έχουμε ένα πολύ όμορφο παρεκκλήσι και πολύ πρόσφατα ανακαινισμένο φέτος το καλοκαίρι είναι της Μεταμορφώσεως ε, του σωτήρος το οποίο είναι στην είσοδο του ε, χωριού ε, στα κημητήρια του χωριού μας τώρα πείτε μας για το πρόγραμμα των θείων λειτουργιών στο ναό σας κάθε πότε τελείται θεία λειτουργία Εκτός ε, της Κυριακής, ε, η λειτουργία τελείται σε όλες τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, είτε είναι δεσποτικές, είτε θεομητουρικές, μνήμες Αγίων, αλλά και εθνικές επαιτίους. Ε, στο άμεσο πρόγραμμά μας ε, είναι, όμως μετά από επιθυμία των πιστών μας, σύντομα να καθιερώσουμε μια φορά το μήνα μια απογευματινή παράκληση στην Παναγία καθώς επίσης έχουμε συζητήσει με το Πίμνιο για κάποιες βραδινές λειτουργίες μέσα στον χρόνο, οι οποίες φυσικά θα εξαρτηθούν από την συχνότητά τους από την ανάλογη προσέλευση των πιστών. Okay. Πέρα από αυτά, Πάτερ μου, της περιόδους της Μεγάλης Εβδομάδας και του 15 Αυγούστου, το πρόγραμμα των ορισμένων από την Εκκλησία Κουλουθιών τελείται κανονικά. Okay. Τι συνηθίζετε κατά το πανηγύρι της ενορίας σας. Στην ενορία μας έχουμε την ευλογία να διεξάγονται δύο πανηγύρις. Η πρώτη είναι του προστάτου μας Αγίου Νικολάου, στον οποίο είναι αφιερωμένος, όπως προείπαμε, ο ναός του χωριού μας. Η πανήγυρη αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι εορτάζεται αποκλειστικά με λατρευτικές εκδηλώσεις, με πνευματικό δηλαδή τρόπο, καθώς το κρύο του Δεκεμβρίου δεν επιτρέπει κάτι άλλο και περιλαμβάνει τον Εσπερινό με μία μικρή λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικολάου και την Θεία Λειτουργία που τελείται με πανηγυρικό τρόπο ανήμερα της εορτής. Η δεύτερη πανήγυρη που περιλαμβάνει εκτός από λατρευτικές εκδηλώσεις και εορταστικές είναι αυτή της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρους στην οποία είναι αφιερωμένος ο μικρός όπως προείπαμε ναός και πρόσφατα ανακοινισμένος που βρίσκεται στην είσοδο των κημητηρίων. Γίνεται τον Αύγουστο, περιλαμβάνει τον Εσπερινό με την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και έπειτα ακολουθεί το καθιερωμένο για το χωριό γλέντι με τραγούδια και χορό που γίνεται στην πλατεία του χωριού. Το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία που ακολουθείται από το παραδοσιακό νηστίσιμο τραπέζι λόγω της νηστείας του 15 Αυγούστου. Μάλιστα. Όσον αφορά τον, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης, τι έχετε να μας πείτε؟ η εξομολόγηση των πιστών της ενορίας μας γίνεται τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο όταν η Μητρόπολης αποστέλει κάποιον από τους ιεροκήρικες εξομολόγους πατέρες γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αυτό γίνεται κατά κανόνα στις περιόδους της προετοιμασίας των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας και με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να πούμε πάτερο ότι καλύπτεται επαρκώς η ανάγκη των πιστών για να μετέχουν στο μέγα μυστήριο της Εξομολογήσε Μάλιστα. Για το θέμα του κηρύγματος μπορούμε να πούμε κάτι. Κάνετε κήρυγμα στην ενορία. Επεξηγείτε το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακές που λειτουργείτε. Ασφαλώς γίνεται η επεξήγηση του Ευαγγελίου της Κυριακής, η οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητη και σημαντική για την πνευματική ωφέλεια των πιστών, πέρα από τον εκκλησιασμό τους, και όσον αφορά το κήρυγμα, με τα έντυπα που ετοιμάζει και αποστέλει σε εμά και σε όλους τους ναούς η Μητρόπολη μας, γίνεται το απαραίτητο κήρυγμα για την κατήχηση του πύμνιου της ενωρίας μας. Ωραία. Θα μας πείτε αν λειτουργεί κατηχητικό ή αν λειτουργεί κάποιος κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στο φυλακτό. Κύκλος μελέτης της Αγίας Γραφής λειτουργεί στο χωριό μα. Έχει αναλάβει πάρα πολύ καλή η κυρία Δήμη Τραμόκαλη πολυ καλη η κυρια δημητρα μοκαλη απο την Αλεξανδρούπολη η οποία έρχεται κάθε Τετάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Προς το παρόν, όπως καταλαβαίνετε, συμμετέχουν μόνο ενήλικες. Δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι κατηχητικό στην ενορία μας δεν γίνεται. Φυλακτό Εύρου, ενορία Αγίου Νικολάου Φυλακτού. Αγαπητοί μας καλεσμένοι, Πάτερ Πασχάλη, κύριε Ευάγγελε Γεμουσακάκη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας βοηθήσατε να ξεδιπλώσουμε την ιστορία, αλλά και το τώρα Φυλακτού. Αγαπητοί μας Ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ευχές και ευλογίες μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα βρεθούμε πάλι μαζί με μια νέα εκπομπή, με μια ακόμη ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ο Χριστός να είναι μαζί σας. Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενοριτών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως.